Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Θέλει να έρθει να μπαίνουν σε διαφορετικούς χώρους. Ακόμα και θα το δοκιμάσει το παιδί. Εννοείται. Μέταλλο και πλαστικό μπαίνουν μαζί από εδώ πέρα, αναχωρίζονται. Συμπιέζονται και διαχωρίζονται στους πόσα περίπου παιδιά ήρθαν αυτά. Ήρθανε μισό λεπτά και ερχόντουσαν γύρω στα 200 τη μέρα. 200 την ημέρα. Και ήμασταν εδώ πέρα από Τρίτη μέχρι Παρασκευή, άρα μιλάμε για περίπου 800 παιδιά να περάσουν. 800 παιδιά, μπράβο. Ναι, μπράβο. Γιατί ερχόντουσαν και μεγάλα τμήματα, πολλά σχολεία. Εκτός από σχολεία έρχονταν και άλλος κόσμος, τα έβλεπα. Φυσικά. Περνούσαν και γονείς με παιδιά που κάνανε βόλτα εδώ στην πλατεία. Και το πρωί και το απόγευμα. Έρχονταν παιδιά τα οποία παίζαν στην πλατεία, τα οποία ενθουσιάστηκαν την πρώτη φορά που το είδανε και άρχισαν να μαζεύουν ό,τι βρίσκανε. Και να τα φέρνουν. Και τα φέρνουν. Αυτά είναι. Έτσι, δηλαδή το κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ όλοι τους. Οπότε, ναι. Όπως βλέπετε, μου έχουν αφήσει και δώρα. Γιατί έχω μεν εγώ το δικό μου υλικό. Ναι. Αλλά εδώ και εδώ είναι από παιδιά τα οποία περάσανε και είχαν φέρει το δικό τους υλικό και είτε δεν προλάβαιναν να το αφήσουν γιατί έπρεπε να γίνει αλλαγή, είτε μου το αφήνανε εδώ δώρο. Μπράβο. Έγινε πολύ χαμός. Θα ρίξετε κι εσείς έναν ένα κλώσουμε έτσι λίγο, να σας βγάλω κι εγώ μια φωτογραφία. Α, εδώ. Μισό λεπτάκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το ξαναβάλει. Έχει μείνει εδώ πίσω. Εδώ. Μπαίνει ουσιαστικά έτσι. Αναχωρίζεται. Πάρτε και ένα τέτοιο να το δούμε. Γι' αυτό εδώ. Ακριβώς. Θα το φύγει. Τέλεια. Τα μεγάλα πολυκέντρα είναι πολύ εύκολα και αυτά άλλα βιάζονται τις σακούλες σας. Πήγε εκεί. Ναι, μπράβο. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ πολύ για όλη την επίσκεψη. Ευχαριστώ. Και τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Είναι για τα τηγανέλια. Έτσι είναι το φίλτρο του. Κάνουμε ανακύκλωση στα τηγανέλια που έχουμε στο σπίτι μας. Το βάζουμε σε ένα μπουκαλάκι όταν κρυώσει το τηγανέλαιο. Και μετά το ρίχνω στον κάδο που έχουμε εδώ πέρα, που είναι κοντά στην περιοχή μας στην πλατεία. Έτσι ρίχνουμε να βαρέλει μέσα και κάνουμε την ανακύκλωση. Προστατεύουμε τον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί ένα λίτρο τηγανέλαιο μπορεί να αλλοιώσει 10 τόνους νερού. Προστατεύουμε τον υδροφόρο ορίζοντα. Πρέπει να βάλουμε κι άλλα όμως. Πρέπει να βάλουμε κι άλλα, ναι. Γιατί έχουμε λίγα. Βεβαίως. Θα το πω μέσα, θα το εισηγηθώ ότι είσαι θετικός. Ναι, ναι. Και βεβαίως, θα ξεκινήσουμε είμαστε δυναμικά. Θα συνεχίσουμε μάλλον δυναμικά. Λοιπόν, εγώ θα είμαι ο συνδεσμός μας με τη ΡΕΣΚ. Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει. Υπάρχει το Άργος, στα 20 οποία που έχουμε ήδη έχουμε συλλέξει από τότε που ξεκινήσαμε πάνω από 20 τόνους περίπου, που σημαίνει ότι αυτά τα 20.000 κιλά δεν κατέληξαν στα σκουπίδια με τα όποια περιβαλλοντικά προβλήματα θα υπήρχαν για το Δήμο και τα οικονομικά. Και οικονομικά, μην τα λέμε μόνο περιβαλλοντικά, γιατί καλός ή κακός είναι πολύ μεγάλο και το οικονομικό αποτύπωμα όλης αυτής της διαχείρισης από ρήμα. Σίγουρα. Επομένως, αυτά τα κιλά διοχετεύτηκαν σε οικογένειες που το είχαν ανάγκη και όσα ήταν κατάλληλα για ανακύκλωση οδηγήθηκαν προς τα εκεί. Συνεχίζουμε βήμα-βήμα. Πιστεύουμε και εμείς ότι μέχρι να κλείσουμε το ένα έτος, το πρώτο έτος συνεργασίας, θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Έχετε εντοπίσει που υπάρχει, προφανώς έχετε εντοπίσει, που υπάρχει μεγαλύτερη έτσι, χρήση, μεγαλύτερη κίνηση. Σε ποιες περιοχές στο Άργος εννοώ. Σίγουρα υπάρχουν κάποια σημεία που δουλεύουν καλύτερα από τα υπόλοιπα, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Θέλουμε δηλαδή ακόμα ένα χρόνο για να δούμε πώς. Στα χωριά. Στα χωριά δεν δουλεύει τόσο όσο στο κέντρο, αν είναι αυτό. Αλλά επειδή πρέπει και οι πωλήσεις εκεί να εξυπηρετηθούν, αφήνουμε ένα χρόνο μπροστά για να δούμε πώς θα πάει γενικότερα. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερα τέτοια κοιτία ανακύκλωσης εδώ μέσα στην πόλη, λέτε. Ναι, σίγουρα θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό και εννοείται ενημέρωση όπως κάνουμε και σήμερα, ο κόσμος να το μάθει καλύτερα και χρόνο με το χρόνο να πηγαίνει ακόμα καλύτερα το πρόγραμμα. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς. Χαρήκαμε. Η ανακύκλωση, κοιτάξτε, το έχουμε πει πολλές φορές ότι η ανακύκλωση για το Δήμο Άργος Μυκηνών ήταν μια άγνωστη λέξη. Ξεκίνησε ουσιαστικά να υπάρχει η έννοια της ανακύκλωσης με το που αναλάβαμε εμείς τη Δημοτική Αρχή. Τι έχουμε κάνει, είμαστε ευχαριστημένοι, προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι, με την έννοια ότι υπάρχουν τόσα πολλά, τόσοι πολλοί τομείς και τόσα πολλά θέματα, όπως η κομποστοποίηση του οργανικού υλικού, η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας κτλ. Τα οποία δεν ακόμα έχουν μπει σε πορεία, αλλά έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Πρώτον, πήραμε και εγκαταστήσαμε αρκετά
ήδη και σε λίγο θα εγκαταστήσουμε και όλα, όλους τους κύσκους ανακύκλωσης, οι οποίοι κύσκοι ανακύκλωσης είναι για χαρτόνια, για πλαστικά, για αλουμίνιο κτλ. Και το οποίο είναι ανταποδοτικό, δηλαδή βάζεις μια ποσότητα από ανακυκλώσιμα υλικά και έχεις, παίρνεις πίσω κάποια χρήματα. Έχουμε βάλει σε συνεργασία με την Φαρτζέκο, έχουμε βάλει τη γανέλα, ανακύκλωση για τη γανέλα κτλ. Σε συνεργασία με τη Ρέσικομ, ανακύκλωση παλαιών ρούχων, υφασμάτων κτλ. Τι συμβαίνει με αυτά? Έχει ήδη ξεκινήσει και έχει ήδη μπει ο κόσμος στην κουλτούρα της ανακύκλωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ευαισθητοποίηση λοιπόν αυτή εντείνεται ακόμα περισσότερο με τη σημερινή εκδήλωση, όπου έχει έρθει η Τεχάν, δηλαδή η εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται τους κύσκους ανακύκλωσης με ειδικό διόροφο λεωφορείο, εκπαιδευτικό, εδώ μπροστά στο παλιό Δημαρχείο, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, και γίνεται η εκδήλωση που βλέπετε, στην οποία εκδήλωση συμμετέχει και η Φαρτζέκο και η Ρέσικομ. Είναι εκδήλωση, είναι εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης κυρίως των παιδιών αλλά και των γονιών τους και όλης της κοινωνίας. Έχουν ήδη επισκεφθεί 800 παιδιά αυτές τις ημέρες, 800 παιδιά από σχολεία έχουν επισκεφθεί το λεωφοριάκι, όπου στον πάνω όροφο λειτουργεί και ως αίθουσα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το τι είναι η ανακύκλωση. Κάτω έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώσουν, να βάλουν οι ίδιοι στο μηχάνημα, να βάλουν πλαστικά μπουκάλια ή αλουμίνια τα οποία έχουν φέρει, αλλά το ευχάριστο και το κέρδος είναι ότι και άλλα παιδιά τα οποία έπαιζαν στην πλατεία ήρθαν και συμμετείχαν, γονείς με τα παιδιά τους ή παιδιά μόνα τους ή γονείς μόνοι τους, ήρθαν, συμμετείχαν, ενημερώθηκαν και θεωρούμε ότι όλο αυτό θα προωθήσει περαιτέρω την ευαισθητοποίηση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι απαραίτητο και μοναδικό ίσως συστατικό της επιτυχίας ενός κυκλώματος, ενός προγράμματος ανακύκλωσης, τι είναι? Η ευαισθητοποίηση και η αντίληψη και η εδραίωση της αντίληψης του Δημότη, ότι δεν είναι δυνατόν να ανοίγει το παράθυρο και να πετάει ό,τι βρει, δεν είναι δυνατόν να ρυπαίνει ασύστολα. Πρέπει όλα αυτά να μας κάνουν να ζούμε με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με σεβασμό στην κοινωνία και στους ανθρώπους μας. Το πρόγραμμα πάει πολύ καλά. Ήδη από την πρώτη μέρα συνεργασίας μέχρι και τώρα 20 τόνοι δεν κατέληξαν στα σκουπίδια. Δηλαδή αυτά τα 20.000 κιλά με τα όποια περιβαλλοντικά κόστη και οικονομικά κόστη για το Δήμο δεν υπάρχουν πλέον. Οπότε οδηγήθηκαν σε οικογένειες που το είχαν ανάγκη και αυτά που ήταν για ανακύκλωση οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση για τη δημιουργία πανιών καθαρισμού, στουπιών, για γεμίσματα καθισμάτων. Εντάξει, θέλει ο κόσμος λίγο χρόνο για να το μάθει. Σε κάποιους κλάδους πραγματικά συλλέγουμε μεγάλες ποσότητες. Σε κάποια άλλα σημεία θέλει ο κόσμος λίγο το χρόνο του, γιατί δεν το γνωρίζει ακόμα. Δεν γνωρίζει ακόμα αυτή τη διαδικασία. Εμείς μέσα των εκθέσεων, των εκδηλώσεων, προσπαθούμε να τον ενημερώσουμε για να συμμετέσει και εκείνος και ο κόσμος, δηλαδή στην ανακύκλωση, ώστε να προστατεύουμε τον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί ένα λίτρο τηγανέλαιο είναι ικανό να λιώσει 10 τόνους νερού. Και είναι πραγματικότητα αυτό, είναι βάση μελετών, στοιχείων. Σιγά σιγά ο κόσμος θέλει τον χρόνο του να ενημερωθεί, να μάθει τι είναι αυτό που κάνουμε. Και πιστεύω θα αυξηθεί πολύ ο κόσμος που θα ασχοληθεί. Δηλαδή, σε πρώτη φάση δεν είναι ο τόνος που θα μαζέψεις. Σε πρώτη φάση είναι να ενημερώσεις τον κόσμο τι είναι αυτό που κάνουμε. Γιατί και οι άνθρωποι που συμμετέχουν και αυτό δεν γνωρίζουν. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην πόλη μας, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, μπροστά στο Παλαιό Δημαρχείο, μία γιορτή ανακύκλωσης και ενημέρωσης των δημοτών σε σχέση με όλα τα ρεύματα της ανακύκλωσης που είναι ήδη εγκατεστημένα μέσα στην πόλη μας και στον ευρύτερο χώρο του Δήμου Άργους Μυκηνών και ανακυκλώνουμε. Έχουμε σήμερα σε συνεργασία με τις εταιρείες ανακύκλωσης ενημέρωση για τη διαχείριση της κλωστοϊφαντουργικής κατηγορίας. Έχουμε για τα μαγειρικά έλαια και έχουμε και για τα χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό. Μέσα στο χώρο του Παλαιού του Δημαρχείου γίνονται παιχνίδια διαδραστικά με μικρούς και μεγάλους. Τα μικρότερα παιδιά έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την ενημέρωση και για την ανακύκλωση. Το έχουν δει και σαν παιχνιδάκι
το να μπουν, να εμπλακούν μέσα σε αυτή τη διαδικασία και είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ανταπόκριση που έχει δείξει ο κόσμος. Είναι η πρώτη χρονιά που διοργανώθηκε, οι επόμενες χρονιές θα είναι ακόμα πιο εμπλουτισμένες, με περισσότερα ρεύματα και μεγαλύτερη προσδοκία για την ανταπόκριση των δημοτών.